Πρόκειται για ένα δημοσίευμα εφημερίδας και δεν θα πρέπει να εφησυχάζουμε, δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος, αναφερόμενος σε δημοσίευμα σχετικά με την κατάργηση του κέντρου νεοσυλλέκτων. Αυτά έχουν εντύπωση ότι είναι αυτά που θα παραμείνουν και πολύ περισσότερο είναι αυτά που θα καταργηθούν. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 17. Χθες το βράδυ που επέστρεψα από την Αθήνα, ασχολήθηκα λίγο αρκετά με αυτό. Τώρα ουσιαστικά μιλάμε για μια δημοσίευση ενός δημοσιογράφου, ο οποίος όμως δημοσιογράφος, ο κύριος Βερίκιος, στο συγκεκριμένο αντικείμενο υπάρχει κάποια βάση, δηλαδή έχει έγκυρες πηγές μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Από εκεί πέρα, με κάποιους που μιλήσαμε προσωπικά, που μίλησα εγώ προσωπικά και με τον Δήμαρχο Άργου Οριστικού, τον κύριο Κεπατσόγλου, αλλά και με κάποιους που είναι μέσα στο ΓΕΣ, οι μισοί είπαν κάτι διαφορετικό. Υπάρχει όμως κάποια βάσιμη πληροφορία ότι πιθανόν να γίνει και αυτό. Έχετε υπόψη ότι το κέντρο νοσηλεύτων του Άργου Οριστικού έχει το εξής πλεονέκτημα: λειτουργεί και ως κέντρο εκπαίδευσης βαρέων όπλων. Είναι το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα. Όπως γνωρίζετε, το τελευταίο διάστημα, 6-8 μήνες, γίνεται η εκπαίδευση σε στρατιώτες από όλη την Ελλάδα και περισσότερο από τα νησιά του Αιγαίου. Και θεωρώ απίθανο να καταργηθεί το κέντρο νοσηλεύτων, γιατί ουσιαστικά πρέπει να καταργήσουν και το κέντρο εκπαίδευσης βαρέων όπλων, που λειτουργεί εδώ και 6-8 μήνες, δεν ξέρω και λίγο παραπάνω, στο Άργο Οριστικό. Βέβαια, αυτό δεν πρέπει να μας εφησυχάζει, θα πρέπει όλοι συντονισμένα, αυτοί που εκπροσωπούν την Καστοριά, οι βουλευτές, ο πρόεδρος της Βουλής, οι τρεις δήμαρχοι και ο αντιπεριφερειάρχης εγώ, να δούμε τι γίνεται. Είναι δημοσιογραφική πληροφορία που πιθανόν να έχει βάση, μας ανησυχεί. Πρέπει να κάνουμε τις ενέργειες για να παραμείνει το στρατόπεδο στην Καστοριά. Γιατί αν φύγει το στρατό της Καστοριάς, τα οικονομικά ωφέλη της παρουσίας του στρατού στην Καστοριά τα γνωρίζουμε όλοι. Δεν είναι μόνο η περιοχή του Άργου Οριστικού, αφορά όλη την Καστοριά και με τους επισκέπτες και με τις εξόδους των στρατιωτών. Θεωρώ απίθανο να κλείσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε σε εφησυχασμό. Τις επόμενες μέρες θα συγκαλέσει ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς σύσκεψη των φορέων, προκειμένου να πάρθουν αποφάσεις σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν. Θα έρθουμε σε επαφή με όλους και με τον πρόεδρο της Βουλής. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχει μια διαρροή στον τύπο, είναι μια δημοσιογραφική πληροφορία. Θα λειτουργήσουμε άτυπα μεταξύ μας και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έτσι ώστε να δούμε αν είναι βάσιμες αυτές τις πληροφορίες. Σε πρώτη φάση, πάντως, είναι μια δημοσιογραφική πληροφορία.